είμαστε την ώρα που είναι. Είμαστε η Ορχήστρα των Ανέμων. Είμαστε μια παιδική ορχήστρα που παίζουμε μουσική με το σύστημα ΟΡ. Ανήκουμε στο Δήμο Νίκαιας Ρέντης. Τα μεγαλύτερα παιδιά είναι μαζί μου από το 2006 και είναι σήμερα εδώ. Έχουμε έρθει με δύο τμήματα της ορχήστρας. Είναι το εργαστήρι, που είναι παιδιά ηλικίας από τρίτη δημοτικού ως έκτη, και είναι και οι έφηβοι, οι οποίοι είναι μαζί μου από το 2006. Δηλαδή, έχουμε περάσει πάρα πολλά χρόνια μαζί. Και τώρα πάνε πρώτη γυμνασίου και έχουν περάσει και όλες, γιατί είναι όλα κορίτσια σήμερα εδώ, ναι. Έχουν περάσει όλες στο Μουσικό Γυμνάσιο Πειραιά και μάλιστα στις 10-15 πρώτες θέσεις το Σεπτέμβριο. Οπότε ένα χειροκρότημα και γι' αυτό. Λοιπόν, την ορχήστρα την ιδρύσαμε μαζί, ήταν μια ιδέα δική μου και των παιδιών το Φλεβάρι του 2011. Και η πρώτη μας συναυλία ήταν τον Ιούνιο του 2011, δηλαδή μετά από 3-4 μήνες φτιάξαμε πρόγραμμα και παίξαμε μαζί. Από τότε έχουμε κάνει άλλες 9 μικρές και μεγάλες συναυλίες. Τα παιδιά σήμερα θα σας παίξουν χριστουγεννιάτικα λόγω των ημερών, αλλά και κομμάτια από το γενικότερο ρεπερτόριο που έχουμε. Ευχαριστούμε από καρδιάς για την πρόσκληση που μας κάνατε και τη Γιούλη και το Γιάννη, το Μαυρογιάννη και το κέντρο. Και επίσης, τώρα συζητάγαμε στο Πούλμαν ότι είναι η πρώτη φορά που παίζουμε σε χώρο εκτός του Δήμου, Νίκαιας, Ρέντι, για λόγους, ξέρετε, που μας φωνάζουν να παίξουμε εκεί. Και είναι η πρώτη φορά που βγαίνουμε εκτός ορίων του Δήμου. Είναι και η ΕΡΤ. Αλλά η ΕΡΤ, εντάξει, έχουν έρθει σε εμάς. Εμείς πραγματικά πρώτη φορά έχουμε βγει εκτός ορίων Δήμου. Σας ευχόμαστε λοιπόν καλά Χριστούγεννα και καλή ακρόαση. Εγώ θα λέω κάποια λογάκια στην αρχή για κάθε κομμάτι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η πρόταση έγινε την προηγούμενη εβδομάδα και έχουμε τρέξει Σαββατοκύριακα και μέσα στη εβδομάδα αφήσαμε αγγλικά όλα τα πάντα για να είμαστε έτοιμοι για σήμερα. Οπότε τη σειρά των κομματιών δεν την ξέρουν ούτε τα παιδιά απ' έξω. Και θα σας λέω και λίγα λογάκια κάθε φορά. Αυτά, ησυχία θέλουμε μόνο. Τίποτα άλλο. Το πρώτο κομμάτι που θα παίξουμε είναι το Last Christmas και ο μικρός τυμπανιστής μαζί. Θέλει μικρόφωνο. Είναι η κόρη της Γιούλης και του Γιάννη, ε. Ξέρουμε κιόλας. Last Christmas I give you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Thank you.
Το δεύτερο κομμάτι που θα παίξουμε, παιδιά, είναι τα Κάλαντα Κέρκυρας. Πάρτε το χρόνο σας σιγά σιγά, μην τρέχετε, για να δούμε κι αν φτάνει ο χώρος. Είμαστε έτοιμοι. Σίγουρα. Γεννήθηκε στο Μόναχο της Γερμανίας στις 10 Ιουλίου του 1895 και πέθανε 82 χρονών το Μάρτιο του 1982. Λάτρευε την ελληνική ιστορία και κουλτούρα, γι' αυτό και πολλά από τα κομμάτια του έχουν ελληνικά ονόματα. Σε μας είναι πολύ γνωστό το έργο του Κάρμινα Μπουράνα. Εκτός από ένας πολύ καλός συνθέτης, ο Όρφ έγινε παγκοσμίως γνωστός για την πρωτοποριακή του μέθοδο μουσικής εκπαίδευσης. Ο Καρλ Όρφ και το σύστημα αυτό έχει σίγουρα εμπνεύσει την Ορχήστρα των Ανέμων και αποτελεί πολύ σημαντικό οδηγό της. Thank you.
ένα από τα ωραιότερα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας, όπως και ολόκληρος ο δίσκος. Το επόμενο κομμάτι είναι το Διθέσιο, με την απόλυτη ερμηνευτική σφραγίδα της Άλκησης Πρωτοψάλτη. Και ποιος δεν το έχει ψιλοτραγουδήσει. Το τραγούδι αυτό δεν μιλάει για αυτοκίνητα, ούτε για άλλο μεταφορικό μέσο. Μιλάει για την ίδια τη ζωή και τα όνειρα. Ό,τι μπορεί να είναι δεμένο με τη ζωή μας. Ένα διθέσιο αμάξι, ένα δικό μας κεραμίδι. Οτιδήποτε σε κάνει να το ονειρεύεσαι. Για μένα το διθέσιο είναι η ψυχή. Διθέσιο λοιπόν σε στίχους Λίνας Νικολακοπούλου και μουσική Νίκου Αντίφα. Thank you.
πρωινή. Ναι. Οι περισσότεροι από εμάς το επόμενο κομμάτι το γνωρίζουμε από την ομώνυμη ταινία του 1986, Stand By Me. Αυτό που δεν γνωρίζετε ίσως είναι ότι το κομμάτι αυτό είναι γραμμένο πολλά χρόνια πριν από έναν σπουδαίο έγχρωμο μουσικό, τον Benjamin L. King. Ήθελε να γράψει ένα δικό του κομμάτι και έτσι ξεκινώντας ακαπέλα, κατέληξε στο πιάνο δίνοντάς μας έτσι απλά το νούμερο 4 στα πιο πολυπεγμένα τραγούδια του 20ου αιώνα. Για 2 χρόνια το πουλούσαν σε συγκλάκι και μετά στο CD του Benjamin με το όνομα Don't Play That Song, με το νούμερο 7. Όταν λοιπόν το μόνο φως που θα διακρίνουμε θα είναι του φεγγαριού, εμείς δεν θα φοβόμαστε γιατί θα έχει ο ένας τον άλλον. Άρχισε την καριέρα του το 1964 ως μουσικός. Φυλακίστηκε 2 φορές την περίοδο της Χούντας και γι' αυτό σχεδόν όλα τα τραγούδια έχουν σκοπτικό και πολιτικό χαρακτήρα. Thank you.
χάρηκα. Να κάνουμε το Joy. Θα σας παίξουμε το Joy to the World που είναι, το έχει γράψει ο Χένλι. Thank you.
παραδοσιακά κάλαντα. Να τα πούμε μια και είναι 2-3 μέρες πιο πριν. Καλά να περάσετε, καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές να έχουμε.